Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο του Άρη. Και παίρνω την αφορμή να κάνω αυτό το βιντεάκι. Απλά να εκφράσω την άποψή μου και σαν Άρης TV και σαν ένας από τους δύο συντελεστές των κοινωνικών απόψεων που κάνουμε κάθε Δευτέρα με τον αδελφό μου Λουκά Χατζιωαννίδη. Ήθελα να εκφραστώ την άποψή μου βασικά με αυτά που τα τραγελαφικά που πήραν, που λάβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες μετά την συνάντηση του κυρίου Μπαλτάκου με τον κύριο Αλαφούζο, τον κύριο Μπέο και τον πρόεδρο της ομάδας μας, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη. Η συνάντηση η οποία ήταν γνωστή σε όλους μας, με το αν θα δοθούν εισιτήρια στον τελικό της 18ης Μαΐου και σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί ο τελικός. Είδαμε όλοι, ακούσαμε όλοι, ότι πάνε με το έτσι θέλω, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει γιατί πρέπει να συνενέσει η ομάδα μας, να πάνε τον τελικό να γίνει στο ΟΑΚΑ. Ο κύριος Αχιλλέας Μπέος, φορώντας το μανδύα του Πόντιου Πιλάτου, έγινε ο καλός ο άνθρωπος που θέλει το καλό του ποδοσφαίρου και το τελικό κυπέλλου Ελλάδος να του κάνει μια γιορτή και είπε λίγο ή πολύ ότι το δίνει το γήπεδο και να πάρουμε από 7.500 εισιτήρια και να πάνε δύο ομάδες κανονικά. Φυσικά δεν υπάρχουν κάμερες και απλά μας είπε ότι αν αναλαμβάνει τα 50% του εξοπλισμού των καμερών, τα τεχνικά μέρη όλα και το οικονομικό που αναλογεί και το υπόλοιπο 50% το αναλάβει ΕΠΟ. Και είδαμε τον κύριο Αλαφούζο να μην δέχεται αυτή την απόφαση και να λέει ίσο παθεσσαλικό χωρίς κόσμο ή να πάμε στο ΆΚΑ. Με αφορμή λοιπόν όλο αυτό που έγινε το τελευταίο γεγονός, την παρανόφλουδα που πάνε να πατήσουμε εμείς όλοι, έχω να πω το εξής. Σαν Αριανός, σαν συντελεστής του Ινάρης, σαν παραγωγός των κοινών απόψεων, όπως θέλετε πάντα το, την άποψή μου θέλω να πω, ότι είμαστε μαζί με τον πρόεδρο του Άρη και με όλους τους συνδέσμους και συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση του Super 3 ότι πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από την ομάδα και γύρω από τον οργανισμό. Γιατί πολύ απλά μπορεί να πατήσουν πολύ εύκολα επάνω σε αυτό οι κύριοι Μπαλτάκος και Αλαφούζος και να μας πούνε ότι και καλά υπάρχει, φταίει ο κύριος Καρυπίδης για το ότι δεν μπαίνουμε εισιτήρια για να πάμε στο ΆΚΑ. Δεν φταίει κανένας κύριος Καρυπίδης, δεν φταίει κανένας Άρης. Η προκήρυξη το λέει πεντακάθαρα ότι αν μια ομάδα από τις δύο είναι από το Βορρά και άλλη από τον Νότο, θα γίνει ο τελικός στο Βόλο. Ο κύριος Αλαφούζος για τον δικό του λόγο θέλει να το πάει στο ΆΚΑ. Πολύ λογικό από μεριά του, γιατί θα πιούν ένα καφεδάκι στις 7 το απόγευμα και σε 20 λεπτά θα πάρουν το μετρό και θα είναι στο γήπεδο. Αν ο τελικός είναι στις 8 η ώρα, έτσι, αυτό λέω 20 λεπτά. Οπότε εμείς ανάλυση δεν δεχόμαστε αυτά που λέει ο κύριος Αλαφούζος και συντασσόμαστε μαζί με τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος πολύ σωστά πρότεινε κόσμο στο Παθεσσαλικό και για τις δύο ομάδες 50-50 σε όλα, 50-50 στο χορτάρι, 50-50 στα εισιτήρια, 50-50 στις προσκλήσεις, 50-50 γενικά. Δεν ζητάει κάτι παραπάνω ο Άρης. Ο Άρης ζητάει ισονομία. Ούτε έχει να αποδείξει κάτι ο λαός του Άρη στο αν θα κατέβει και θα γεμίσει γήπεδα. Τόσα χρόνια ο λαός του Άρη έχει δώσει μαθήματα οπαδικής συμπεριφοράς και δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Οπότε αυτό που λέω εγώ σαν ζήσεις είναι ότι να μην φάμε τον πρόλογο και μην πατήσουμε την παρανόφλουδα που μας πετάνε και υπάρχει καμιά ισοστρέφεια στο σύλλογο, γιατί αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι όλα τα παιδιά, ειδικά οι πιτσιρικάδες των 20 χρονών, των 22 χρονών, δεν έχουν ζήσει τελικό και θέλουν να πάρουν μια εκδρομή. Μαζί τους είμαι εγώ σε αυτό, φυσικά. Εννοείται αυτό. Αλλά παιδιά,
Αυτό που πάνε να μας περάσουν οι συγκεκριμένοι κύριοι με νταϊλίκι είναι και καλά να πάμε στο ΆΚΑ με νταϊλίκι. Όχι αδελφιά, δεν θα τους περάσει αυτό. Είμαστε υπέρ του κύριου Καρυπίδη σε αυτό που λέει και πάνω απ' όλα ο Άρης πρέπει να είναι ενωμένος, συσπηρωμένος για αυτό το παιχνίδι που πάνε να παίξουν οι συγκεκριμένοι κύριοι. Άλλωστε ο κύριος Μπαλτάκος είναι γνωστός για τα φιλοπαναθηναϊκά του αισθήματα, έτσι. Και επειδή μάλλον το σκατό έφτασε στην κάλτσα για τον κύριο Αλαφούζο και την παρέα του, όπου και να κάνετε τον τελικό, όπου και να τον κάνετε, 18 Μαΐου το βράδυ θα είναι στο λευκό τον πύργο. Είτε θέλετε κόσμο, είτε δεν θέλετε κόσμο. Είτε θέλετε προσκλήσεις, είτε θέλετε μαθητές, είτε νηπιαγωγία, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Όλοι μαζί, όλοι αργιανοί ενωμένοι, συσπηρωμένοι, δίπλα στον πρόεδρο του Άρη, ο οποίος με τις κινήσεις που κάνει προσωπικά εμένα μου δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ το κύπελο και πολύ καλά κάνει. Οπότε δεν μασάμε από κύριο Αλαφούζο και από κύριο Μπαλτάκο και είμαστε υπέρ αυτό που λέει ο πρόεδρος του Άρη. Έτσι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και μια επόμενη συνάντηση που θα γίνει νομίζω την επόμενη Παρασκευή για να μας πούνε τι μέλη γενέστε. Ό,τι και να κάνετε κύριοι της Αθήνας, ό,τι και να κάνετε, πάντα θα μας βρίσκετε απέναντί σας. Ο λαός τώρα δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανένα. Οπότε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εμείς θα είμαστε στα Μάλγαρα να υποδεχτούμε την αποστολή του Άρη με το κύπελο και θα κιτρινίσουμε την πόλη όλη στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε το κύπελο. Αυτά είχα να πω φίλοι μου. Συσπήρω στην ομάδα, όλοι μαζί, μια γροθιά και 18 Μαΐου θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί στο κύπελο. Δεν θα περάσει κανένα νταϊλίκι, κανενός αφραγκούζου, κανενός μπαλτάκου. Μια ζωή μόνο Άρης, Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.